Χριστός Ανέστη. Αληθώς Ανέστη. Σας μιλάει ο ηγούμενος της Μονής Αγίου Παύλου, ο πατήρ Παρθένιος, ο οποίος στο μοναστήρι του Αγίου Παύλου είμαι από το 1954 έως τη σήμερα, με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια της Παναγίας και με τη βοήθεια των Αγίων μας, ήταν και έγινα μοναχός. Και μέχρι σήμερα μ' αξίωσε ο Θεός και ορτάσαμε με όλη μας τη χαρά και την αγάπη του Άγιο Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Αυτό η μόνη χρονιά από όσα χρόνια είμαι εδώ πέρα στο Αγιώρος όπου εορτάσαμε μόνοι μας, διότι πάντοτε είχαμε κοντά μας τουλάχιστον 100, 150, 200 άτομα μόνο το μοναστήρι μας. Όλο το Αγιώρος μπορεί να έχει 5.000 κόσμο οι οποίοι ερχόταν κάθε χρόνο να εορτάσουμε το Άγιο Πάσχα, την Ανάσταση του Κυρίου μας. Και εγώ μου κόστησε πολύ η μόνη χρονιά που κάναμε μόνοι μας Πάσχα, διότι με τα μέτρα που έχουν πάρει απαγορέψαν τους πιστούς και με λίγους εργάτες που έχουμε εδώ πέρα, όπου είναι τακτικοί, και κάναμε το Άγιο Πάσχα. Σας το λέω με πολύ αγάπη, ότι έχω πόνο, θλίψη, διότι και οι άνθρωποι που έρχονταν όλοι πιστοί, τους είχαμε παρηγοριά και κάναμε μαζί το Πάσχα, την Ανάσταση, και όλοι μαζί επαγγέλαμε το Χριστός Ανέστη. Και είχαμε πολύ χαρά. Εφέτω λοιπόν λόγω αυτού του πειρασμού που εισηχώρησε ο Θεός ίσω για τις αμαρτίες μας και ίσω να μας ταρακουνήσει, διότι οι άνθρωποι εξεφύγανε από το δρόμο του Θεού και λένε άλλα ντάλα. Οι εκκλησίες μας, η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη ήταν ένα νεκροταφείο. Όλοι οι άνθρωποι κλεισμένοι στα σπίτια τους, οι εκκλησίες κλεισμένες και αυτά. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι είναι αυτό το πράγμα? Και δυστυχώς οι πολιτικοί μας καλά κάνουν και παίρνουν τα μέτρα αυτά, διότι αυτά είναι ανθρώπινα μέτρα. Δεν τους κατηγορούμε, κάνουν ό,τι κάνουν, αλλά τους στέλνω ένα μήνυμα ότι δεν επαρκούν αυτά τα μέτρα. Παρακαλώ τους πολιτικούς μας και τους εκκλησιαστικούς μας να φωνάξουν τον κόσμο, να ανοίξουν τις εκκλησίες, να βγει ο κόσμος έξω, να βγάλουν τα εικονίσματα, να κάνουν λιτανίες, να παρακαλέσουν με τον παντοδύναμο Θεό να άρει αυτό το πειρασμό. Δεν μας σώνουν οι άρχοντες του νη αιώνος, μόνο ο παντοδύναμος Θεός. Αυτός θα μας σώσει. Ανοίξτε τις εκκλησίες, βγάλτε τον κόσμο έξω, βγάζετε τα εικονίσματα, να γονατίσουμε όπως κάνανε οι Νινεβίτες, να παρακαλέσουμε τον Θεό, την παντοδυναμία Του, να άρει αυτό το πειρασμό. Αλλιώς όλοι δεν ξέρω τι θα γίνουμε. Μην πλανάστε. Μόνο ο Θεός θα μας σώσει, μόνο η Κυρά μας η Παναγία, μόνο οι Άγιοι Απόστολοι, μόνο οι Άγιοι μας όλοι. Και η προσευχή μας και η πίστη μας στο Θεό, τι έσωσε τον κόσμο, η πίστη ημών. Και άστε αυτά τα χλιαρά, αυτά τα άπιστα, αυτά είναι άπιστα, εμείς είμαστε χριστιανοί. Και λέω στους πολιτικούς, ετοιμάζονται για να σφραγίσουν τον κόσμο, αλλά αυτό θα είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλό τους, διότι αδικούνε τους χριστιανούς. Εμείς οι χριστιανοί πιστεύουμε στην παντοδυναμία του Θεού.
είμαστε βαπτισμένοι, είμαστε μυρωμένοι στη σφραγίδα του Θεού, σφραγίδα δωρεάν πίστεως Πνεύματος Αγίου. Αμήν. Όσοι δεν είναι βαπτισμένοι και θέλουν να σφραγιστούν, καλά θα κάνουν ό,τι θέλουν να κάνουν. Αλλά μην βιάζετε εμάς τους χριστιανούς, διότι ό,τι και να κάνετε, ο Χριστός θα νικήσει, ο Χριστός είναι νικητής. Λέει, ώστε με ομολογήσει έμπροστα τον ανθρώπο, θα τον ομολογήσω και εγώ έμπροστα του Πατρός μου την ουρανή. Ώστε με ανηθεί θα τον ανηθώ. Μην πιστεύετε στους Ιωνιστές, στους Μασόνους, στους Τριβόλους, στους Διαβόλους, διότι αυτοί δεν πιστεύουν σε τίποτα. Εμείς όμως πιστεύουμε στον αληθινό Θεό και ό,τι και να μας κοστίσει, εμείς ομολογούμε Ιησού Χριστό και τούτον εσταυρωμένον και εκεί έχουμε την ελπίδα μας, την παντοδυναμία του Θεού, πουθενά αλλού. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη και ο Κύριός μας να νίκησε τον κόσμο. Μη φοβάστε, λέει, εγώ έχω την εξουσία να νίκησα τον κόσμο. Αυτή είναι η ομολογία μας και αυτή είναι η πίστη μας. Ευχαριστώ πολύ.